εδώ και πάρα πολύ καιρό οι σύλλογοι έχουν πάρει ένα email για τις προτάσεις τους. Κάποιοι σύλλογοι έχουν απαντήσει. Θέλω να μου ειλικρινήσω ότι ο καιρός περνάει. 8 με 10 του μηνός Φεβρουαρίου έχουμε την έναρξη. Ο καρναβάλι φέτος είναι πολύ νωρίς. Έρχονται οι γιορτές. Πολλοί θα δουλεύετε πρωί-απόγευμα που είστε επαγγελματίες. Ήδη πολλοί δεν μας έχουν στείλει κάποιες προτάσεις. Δεν έχουμε χρόνο. Αν θέλετε κάτι να στείλετε. Πείτε τους. Γέλασε, εντάξει, μια ζωή. Το θέμα ήδη σας έχουμε στείλει για το θέμα. Βλέπω δεν είναι. Όχι, το θέμα της παρέλασης. Ναι, γι' αυτό είπαμε. Άρα θέλουμε το παλιό το θέμα. Αυτό είπαμε εμείς να συζητήσουμε. Μήπως θέλατε κάποιο άλλο θέμα εμείς για αυτό το θέμα. Και ας βάλουμε το τέλος κάτι τίποτα για να πει. Όλοι τα χρώματα μυρωδιέται. Όχι, δηλαδή μέρος πίτα. Μήπως θέλατε κάποιο άλλο θέμα. Απλά έχουν προέρχοντας. Να κρατήσουμε τις ίδιες φωλές, αλλά και το ίδιο θέμα. Υπάρχει περίπτωση να κρατήσουμε τις ίδιες φωλές και να ονομάσουμε αλλιώς το θέμα. Όχι βέβαια, απλώς ήρθαμε κάνουμε μια ολοκληρωτική να συζητήσουμε για να. Απλά κλείνει για να μην υπάρχει καμία ενισχυρή. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα αυτό που λέει ο Μιχάλης, εάν το θέμα αυτό το ονομά, είναι πάλι το ίδιο και αλλάξει μία λέξη και σηματοδοτεί το ίδιο πράγμα και κουμπώνουν οι στολές και όλα. Δεν υπάρχει διαπραγματεύσεις. Αυτό είπες να το αφηγήσει. Ναι, αν υπάρχει καλή ιδέα. Απλώς να το κλείσουμε τώρα και να προχωρήσουμε. Συγγνώμη, η κοπέλα μήπως εννοούσε το θέμα του συλλόγου σας και της πολιτικής. Το κεντρικό δεν είναι. Σωστό, σωστό. Έχετε δίκιο, κυρία μου. Έχεις καμία ιδέα. Δεν αλλάζει κάτι. Εγώ πρέπει να προσπαθήσω να κρατήσουμε το ίδιο θέμα και άμα θέλετε βάζουμε από πίσω, ας πούμε ένα... Κάτι για να μην θα γελάσουμε μετά από δύο χρόνια. Μέρος Β, ξέρω. Δεν υπήρχε ποτέ. Μέρος Α. Κάπως έτσι.